Να συμπληρώσω και εγώ, προφανώς συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που μίλησαν προηγουμένως. Να μείνω λίγο στα νούμερα. Πρόκειται για ένα φορέα, ένα Ινστιτούτο, το οποίο λειτουργεί από το 1979, έχοντας 14, αν δεν κάνω λάθος, λαμπρούς επιστήμονες, ένα δίκτυο 230 επιταχυσιογράφων και κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν, ήμουν στα γένεια του 2013 και από λεφτά μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάτι το οποίο ίσως δεν έχει υποθεί είναι και η διασύνδεση του με Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η διαρκή συνεργασία σε ψηλό επίπεδο και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και με τα υπόλοιπα ιδρύματα της χώρας, όταν στο Αργοστόλι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μόνο ένα ΤΕΙ. Δηλαδή πρόκειται για μια πόλη συμπαθέστατη, βέβαια και αυτή έχει επιβαρυνθεί με σεισμική καταπώνηση το τελευταίο διάστημα, αλλά παρόλα αυτά θα έλεγα ότι οι υποδομές εκεί, οι κτηριακές, όσον αφορά από τη μια πλευρά και από την άλλη, το επιστημονικό επίπεδο που μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια λειτουργία, νομίζω ότι δεν είναι αντίστοιχο αυτό στη Θεσσαλονίκη. Οπότε και εγώ συμβάλλω με την όποια τοποθέτησή μου, προφανώς σε αυτό το ψήφισμα και στην κοινή θέληση που έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να παραμείνει το ΙΤΣΑΚ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να ενισχυθεί κιόλας στη λειτουργία του αυτή από το που έχει ξεκινήσει από το 1979 και μετά. Ο κ. Κούβελας, παρακαλώ.